Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Φυσικά μπείτε στο Facebook και κάντε like στη σελίδα μας. Σήμερα για σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η spinning instructor Λένα Γεωργά, με την οποία θα συζητήσουμε για το spinning. Την είχαμε ξαναφιλοξενήσει σε προηγούμενη εκπομπή πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό τρόπο για να χάσετε βάρος και να κάψετε το λίπος και να τονώσετε φυσικά την καρδιά σας, γιατί είναι super αερόβια άσκηση. Θα μάθουμε αστρολογικές προβλέψεις από την Ολυμπία Χριστοδουλή, τι θα γίνει αυτό το τριήμερο. Όπως θα είδατε, η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ. Το κρύο που κάνει έξω δεν υπάρχει και εδώ που είμαστε και στην Κηφισιά, βόρεια προάστια, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα που πέφτει λίγο και ο ήλιος, έχει πέσει τελείως μόνο ο ήλιος πλέον. Όσο να είναι, η θερμοκρασία έχει πέσει, οπότε ετοιμάστε κάτι πολύ ωραίο για το Σαββατοκύριακο ή μείνετε στο σπίτι, αγκαλιά με τον αγαπημένο ή τους αγαπημένους σας και απολαύστε μια ωραία ταινία. Φτιάξτε το λίγο. Είναι τώρα οι μέρες, είναι κατάλληλες για κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα νέα των αγαπημένων μας celebrities από το govastelio.gr. Και αν μπείτε αυτή τη στιγμή, η πρώτη είδηση είναι η Κατερίνα Στικούδη, η οποία πήγε στη Σκιάθο. Τι πήγε να κάνει στη Σκιάθο, η αγαπημένη τραγουδίστρια Παύλα. Τι άλλο δεν μπορώ να πω, μοντέλο, παρουσιάστρια, τα πάντα τέλος πάντων. Το ταξίδι αστραπή που έκανε στη Σκιάθο και την έκανε σούπερ ευτυχισμένη. Ο φακός του περιοδικού Hello την αποθανάτησε στο συγκεκριμένο ταξίδι. Και έμεινε μόνο 24 ώρες, θα σας πω. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Γόβα Στελέτο. Μίλα Κούνη, Άστον Κούτσερ, θα γίνουν γονείς. Όλες τις λεπτομέρειες για τις φήμες της εγκυμοσύνης για την ηθοποιό. Επίσης, νωρίτερα το πρωί είχα διαβάσει και στο Γόβα Στελέτο είδηση ότι βγήκε επιτέλους το διαζύγιο της Demi Moore με τον Άστον Κούτσερ, γιατί είχαν και 2 χρόνια να βγει, υπήρχε δικαστική διαμάχη. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η Demi Moore δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τελειώσει αυτός ο γάμος. Αλλά η ζωή προχωράει, ο Άστον Κούτσερ περιμένει παιδάκι και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Το νέο χτύπημα της αγαπημένης τραγουδίστριας Κωνσταντίνας στο dancing για τους παίκτες, υπάρχει σχέδιο την παραγωγή για το ποιος φεύγει. Γενικώς τα τελευταία χρόνια με το dancing αυτό ακούγεται κάθε χρόνο. Οι φήμες που λένε δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Πάντως η Κωνσταντίνα ήταν από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι, μιας και αποχώρησε πρώτη, είχε μιλήσει για αυτό το θέμα ανοιχτά. Έχει απαντήσει και ο κύριος Λιάτσος επίσης, αλλά εκείνη επιμένει. Τέταρτο θέμα, η Κατερίνα Καινούργιο εξομολογείται για τον σύντροφό της, για το πώς πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα. Για το πώς θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα, δεν έχουν έρθει ακόμα. Μιλάει ανοιχτά για την αποχώρηση Μουτσινά και φυσικά την εκπομπή. Πολύ ωραία η συνέντευξή της. Υπάρχει και απόσπασμα, αν θέλετε να δείτε. Ήταν καλεσμένη στο πρωινό του Αντένα και μίλησε με πάρα πολύ γλυκά λόγια για τον σύντροφό της. Είναι 8 μήνες μαζί και αισθάνεται έτοιμη για το επόμενο βήμα ήδη. Όλα στο Γόβα Στιλέτο. Λοιπόν, το Γόβα Στιλέτο επίσης σας πάει και στο Vox. Ένας νικητής θα κερδίσει τραπέζι για 4 άτομα και θα διασκεδάσει με Καλύδη, Χολίδη, Χρήσπα και Στικούδη. Οπότε μπείτε στο Γόβα Στιλέτο και πάρτε μέρος στην κλήρωση οπωσδήποτε. Επόμενη είδηση, και αυτό είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα είδηση και κάτι καινούριο, όχι αυτά τα συνηθισμένα, πρωινάδικα και τι γίνεται και όλα αυτά. Η Μέρη Σινατσάκη είναι η νέα αντίπαλος του Μέση στην Καλή Χαρά. Ως τώρα η Κατερίνα Καραβάτου και η παρέα της έπαιζαν μπάλα μόνοι τους το Σαββατοκυριακό και ως αντιπάλους είχαν ας πούμε τα παιδικά του Star, τα παιδικά του Mega επίσης, τα διάφορα προγράμματα του Antenna, κάτι παλιά serial και τέτοια. Τώρα όμως μπαίνουν δυναμικά με καινούργια εκπομπή απέναντι από το Μέση στην Καλή Χαρά, όπως λέει ουσιαστικά η Εσπρέσο σε δημοσίευμά της. Και πάμε στην αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη, που είχε τα κέφια της σήμερα. Γενικώς έχει τα κέφια της τον τελευταίο καιρό. Κάνει απίστευτα πράγματα. Ένιωσε τόσο άνετα στο στούντιο, σαν να είναι το σπίτι της. Που βέβαια μετά από τόσα χρόνια είναι σαν να είναι το σπίτι της, αλλά anyway. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, έβγαλε τις μπότες και φόρεσε παντόφλες. Και πάμε να δούμε το βίντεο που τα δείχνει όλα αυτά από την αγαπημένη παρουσιάστρια του Αλφα. Τι κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες εκπομπές, το είδατε, τα κούνια, πράγματα, τρεξίματα, γραψίματα, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε και εμείς άνθρωποι είμαστε. Μάλιστα. Και ευτυχώς σε ψυχαγωγική εκπομπή, οπότε μπορούμε να κάνουμε και τα δικά μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα σας προλάβω από τώρα. Α, μάλιστα. Εκεί το πήγαινε. Δεν υπάρχει πια καναπές, όχι. Τώρα πια υπάρχουν. Αχ, κρεβάτια. Αχ. Αν μας πάρει ο ύπνος να μας ξυπνήσετε την ώρα της μόδας. Σήμερα θα δείξουμε, ευχαριστώ, σήμερα θα δείξουμε λοιπόν πώς μπορούμε να είμαστε έτσι ωραίοι, χαλαροί,
ξέρετε, στο σπίτι μας, στις ωραίες μας στιγμές, έτσι, πώς κυκλοφορεί κανείς στο σπίτι του. Φαντάζομαι ότι κανείς σας δεν βάζει τα καλά του ρούχα και τα κουνιά του για να κόβει βόλτα σπίτι. Πώς μπορούμε να είμαστε στις ωραίες δικές μας στιγμές, ρε παιδιά, την ώρα του κρεβατιού και της πιτζάμας. Μόδα, πιτζάμας και ξάπλα σήμερα. Σήμερα πραγματικά μετά την κούραση τη χθεσινή τη χρειαζόμασταν. Λοιπόν, μην χάσετε το σημερινό θέμα, διότι μπορείτε να κάνετε τα ίδια που θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή να βάλετε και στα πιτζαμάκια σας. Κρύο κάνει, πολύ κρύο κάνει. Και ας έχει, ας βλέπουμε το φως στον ουρανό. Κρύο τρομερό. Είναι ό,τι πρέπει για κουκούλωμα. Εμείς θα κουκουλωθούμε. Τώρα εσείς, ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, θα βάλεις και εσύ ένα πιτζαμάκι. Άκου τι λέει. Εγώ δεν θα το βάλω και τώρα. Αφού δεν λέει, βγήκα όπως ήρθα από σπίτι μου. Λέω, δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν αντέχω. Πονάνε τα πόδια μου. Θα σε χορτάσω αγκαλιά, μα βάλει. Αγάπη μου. Αμέ. Αγάπη μου. Στη σηκώνουνε, κορίτσι μου. Έλα μέσα να δούμε τι θα διαλέξουμε. Ωραία. Έλα. Και αυτή τη μαλακιά τη βλέπω σαν κούνελο. Θα νιώθω. Πολύ μ' αρέσει. Την αγόψω μη την κούνελο. Μου λίγο έτσι. Για πείτε ρε τηλεθεατές τι να φορέσω. Αυτή βλέπω. Ωραία, θα ρίξω κάτι ύπνους, δεν θα με ξυπνάτε ποτέ. Αν βάλω και μια ουρά θα γίνω ο λαγός. Ο Bugs Bunny. Φοράω κουκουλιάρι και σκάλτσες. Φέρε μου και παντόφλες, αλλά ούτως ή άλλως εγώ φοράω μαλακές ζουμερές καλτσούλες. Μποτούλες, τι μποτούλες δηλαδή. Μποτόχα τις βλέπεις. Α, ναι, τώρα τις είδα. Ναι, δεν ακούγεται. Ή αυτές, εδώ. Εγώ με βρήκα, εδώ είμαι. Πολύ μαλακιά είναι αυτή. Παντόφλες εκεί. Πού τη βρήκατε, εγώ δεν την έχω δει στο εμπόριο. Δεν έχει βγει μπροστά μου. Αν είχε βγει, δεν είχα πάρει. Γιατί αυτή είναι φόρμα για ύπνο. Βέβαια. Και όχι μόνο για ύπνο. Άσε που και για αγκαλιά. Για αγκαλιά σε με λίγο με αυτή τη φόρμα. Εσύ τώρα πιάνει το κομμί μου, τη φόρμα πιάσε. Συγγνώμη. Δεν είναι για αγκαλιά. Είναι, είναι. Δηλαδή και πώ σα αγκαλιάζει. Τσακ, νιώθει ωραία. Είναι. Είναι δικιά μου αυτή, τελείωσε. Την έχω φορέσει. Και στα πόδια και στα πόδια ναι, σου φαίνεται. Ναι, αυτό το υλικό, πώς το λένε ρε παιδί μου, πώς το λένε, θα μου βοήθησε με φλις, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και ξεχάσε τα καλοριφέρια, ξεχάσε και τα τζάκια. Σε πλησιάζει μια παντόφλα, λένε. Να, αυτά είναι και η παντόφλα μου. Εντάξει, πόσο πια, φοράω από την ίσιο. Αλλά τώρα να σου πω. Δεν θα με χάλαγε να βάλω και τα αρκούδια. Χαριτωμένο είναι μου. Εμένα μου αρέσει και με το χουλιάρικο και τη γαλότσα. Να το δοκιμάσω, τι. Μ' αρέσει και η γαλουτσίτσα. Όπα! Όπα το χτύπησε. Έλα το αρκούδι, με συγχωρείτε. Τι πώς θα πάμε για να τα κρατάμε έτσι, για να τα κρεμάσουμε στα αυτιά. Τα κάνουμε τα βάρμα, τι θα τα ανοίξουμε. Τα βλέπω από τώρα. Να το δοκιμάσω. Καταλαβαίνετε. Είναι κουρασμένα τα ποδαράκια μου. Δεν είμαι και στην πρώτη νιώτη, δεν είμαι και 20 χρονών. Φορά και σε αυτή καλτσούλα όμως. Βεβαίω, πάντα φοράω κουκουλιάρικε κάλτσε. Δηλαδή, τι θέλετε να σα πιέζουν οι κάλτσε. Εγώ θέλω να μου χαϊδεύουν το ποδαράκι. Τουλάχιστον δεν τι έχασε αυτή τη φορά. Δεν μπορώ την πίεση. Εδώ που να τι χάσουν. Ελένη, είναι ζευγάρι κάλτσε, μην γίνουμε ρε. Ρεζιλί. Τρυπούλε αυτά. Παιδιά, συγγνώμη, δεν βγάλω τη γαλότσα. Συγχωρέστε με. Πάρα πολύ. Ούτω ή άλλω σε μια ωρίτσα θα πάμε στη μόδα. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ. Η εκπομπή μου αρέσει, είναι τέλειο. Σαν να περπατά στα σύννεφα φαίνεται. Τέλειο. Όχι, δεν έχει. Θα μην ξεχνάτε και εδώ στο σπίτι μας είμαστε. Αστεία μέσα όσο και τρυπάει η κάλτσα, δεν έχει. Λοιπόν, ωραία. Ακουσιά. Ωραία. Το συζητάτε. Φύγαμε. Πετώ. Τέλειο. Βγάλτε τα μποτάκια μου. Έγινε. Έτοιμη. Ευχαριστώ. Μιλάμε για δυνατή και τρέλα. Το μιλάμε για τέλειο, τέλειο, δυνατή τρέλα. Μπαλάκα. Λοιπόν, μία και τέσσερα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε να... Αυτά έκανε σήμερα το πρωί η αγαπημένη Ελένη Μενιγάκη στην εκπομπή της. Έβγαλε τις μπότες, έβαλε εκεί τις γούνινες, τις ωραίες τις παντοφλίτσες της και συνέχισε την εκπομπή της με αυτά τα πολύ ωραία παντοφλάκια. Συνεχίζουμε. Μίνα Ορφανού, αγαπημένη ηθοποιός από τους Βασιλιάδες, μοιράζεται τις ώρες αγωνίας που έζησε επί σκηνής, όταν λιποθύμησε μπροστά στους θεατές, ποιος ήταν ο λόγος και η ίδια τι αποκάλυψε στη συνέντευξή της. Αποκλειστικό για το govasileo.gr. Το επόμενο θέμα, Μαριάντε Πιερίδη απολαμβάνει την εγκυμοσύνη της και δεν το κρύβει. Πού βρέθηκε η αγαπημένη τραγουδίστρια χθες το βράδυ, πότε θα παντρευτεί και τι όνομα θα δώσει στο υπέροχο αγοράκι που περιμένει και σε λίγους μήνες θα είναι ο απόλυτος έρωτας κανονικά για την Μαριάντε Πιερίδη που το περιμένει πώς και πώς. Λοιπόν, επόμενη είδηση, όπως μάλλον είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Φώτης Εργουλόπουλος έγινε πατέρας.
Αν και στο παρελθόν είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του στον Πέτρο Κωστόπουλο ότι είναι γκέι, απέκτησε παιδί από μία μητέρα μυστήριο. Και όπως λέει και το δημοσίευμα στο Γόβα Στιλέτο, η μητέρα μυστήριο που έφερε στον κόσμο το γιο του Σεργουλόπουλου και η όρη της συμφωνίας ανάμεσά τους. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο Φώτης έκανε αυτό το βήμα στη ζωή του, γιατί το ήθελε πάρα πολλά χρόνια. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μαρία Μενούνους, η οποία είναι και πάρα πολύ καλή νοικοκυρά, όπως λέει εδώ. Δείτε τη στην κουζίνα μαζί με τη μητέρα της να ετοιμάζουν δείπνο, το δείπνο των ευχαριστειών. Και θα τελειώσουμε με Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος, τι λέει, έκαναν τον Λιάγκα παπά και τώρα σκέφτεται το τέλος του στην τηλεόραση. Από τώρα. Νωρίς είναι, βρε, λέει Γιώργο. Η ενόχλησή του από τη σάτυρα του Φώτη και της Μαρίας και τα μεγάλα λόγια στους συνεργάτες του. Εντάξει, γενικώς κάνει τα απίστευτα το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Λιάγκα στην τηλεόραση. Τι βρίζεται στον αέρα, τι αποχωρεί από την εκπομπή. Εντάξει, είπαμε για την τηλεθέαση, μέχρι ένα όριο τα πράγματα. Λοιπόν, και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το σύριαλ που είχαμε δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, και είχαμε φιλοξενήσει τον Παναγιώτη Καρμάτη, τον ηθοποιό και πρωταγωνιστή του σύριαλ, το οποίο είναι το «Τη μάνα μου, τη λένε Γιάννη». Ένα ξεκαρδιστικό σύριαλ, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι στο www.timanamutilenegiannie.com, κανονικά. Είναι μικρά επεισόδια, πάρα πολύ ωραία και έχει πάρα πολύ κέφι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε μπείτε στη διαδικασία να δείτε το επεισόδιο. Εγώ είδα το πρώτο, είναι 7 λεπτών μόνο, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί έχει πάρα πολύ γέλιο. Είναι μια νεανική μαύρη κωμωδία. Και είναι και μια καινούργια διαδικτυακή πρόταση. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες έτσι από τα γυρίσματα της σειράς. Λοιπόν, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, τη Δευτέρα που μας πέρασε ουσιαστικά, έγινε και η πρεμιέρα και διοργάνωσαν και ένα πολύ ωραίο κεφάτο πάρτι στο Λουκούμι Vitans Bar, στο κέντρο της Αθήνας. Ουσιαστικά ήταν η πρόσκληση σε 9 η ώρα και στις 10 που ανέβηκε και το επεισόδιο, είδαν όλοι μαζί το επεισόδιο. Μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες από την πρεμιέρα τους. Από ό,τι διαβάζω και εγώ, γενικά τα σχόλια είναι πάρα πολύ καλά. Και από ό,τι είδα, παίζουν και πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Αυτά για το συγκεκριμένο σύριαλ. Έχει πολύ κέφι και πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες, δεν το συζητώ. Και μάλιστα, επειδή είναι όλο, το περισσότερο είναι όλο εξωτερικά γυρίσματα, δεν σε κουράζει, δεν είναι αυτό το στεγνό πράγμα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, γιατί το budget είναι όλων των καναλιών πάρα πολύ μικρό. Εκείνοι μπαίνουν δυναμικά με εξωτερικά γυρίσματα, με πλούσιες σκηνές. Οπότε μπείτε και δείτε τη μάνα μου, τη λένε Γιάννη, τη νέα πρόταση, τη διαδικτυακή για το ολοκένουργιο αυτό σεριάλ. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ερχόμαστε με τη Λένα Γεωργά, την Spinning Instructor, για να μάθουμε τα πάντα για το πώς μπορείτε να γίνετε και εσείς Spinning Instructor. Σε 2 λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή και είναι σήμερα μαζί μας η Master Instructor του Spinning, Λένα Γεώργα. Τι κάνεις? Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναήρθες και θα μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Βέβαια θα μου πεις και 2-3 πράγματα για όσους δεν είχατε δει την προηγούμενη φορά, να πάρετε μια γεύση από το τι είναι το Spinning. Για πες μας. Πρόγραμμα εσωτερικής στατικής ποδηλασίας, η εταιρεία Mandog Athletics που δημιούργησε το πρόγραμμα πριν από μία 20ετία περίπου στην Αμερική. Mm-hmm. Έγινε μόδα και τρέλα από την Αμερική και εξαπλώθηκε μετά σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά δηλαδή είναι το indoor ποδήλατο. Indoor cycling, ναι. Ναι, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με τα ποδήλατα τα οποία έχετε συναθήσει στα γυμναστήρια. Είναι, αν θυμάμαι καλά, προσομοιάζει το ποδήλατο. Το ποδήλατο δρόμου, mm-hmm. έχει τη γεωμετρία του και όλη την προπονητική της ποδηλασίας έξω, με κάποιες προσαρμογές για να ταιριάζει και να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Τον κόσμο. Ναι. Και το κορυφαίο είναι ότι είναι απόλυτα διασκεδαστικό. Ναι, ναι. Συν ότι είναι απόλυτα λιποδιαλυτικό. Έχει δύο πάρα πολύ βασικά πράγματα που χρειάζεσαι τώρα πλέον για να μην βαριέσαι στο γυμναστήριο, γιατί όλοι μας νομίζω ότι έχουμε βαρυθεί τα όργανα και όλα αυτά. Και ειδικά αυτό τον ατέλειωτο διάδρομο που πόσες ώρες να κάνεις. Καλή φυσική κατάσταση. Ναι. Καύση λίπους, αερόβια εντοχή και διασκέδαση. Λοιπόν, είναι σαν να είσαι σε ένα χώρο, να υπάρχει δυνατά μουσική, να έχει πολύ ωραία φωτισμό και διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει και να κάνετε ποδήλατο μαζί με αρκετό κόσμο και να ο ένας ουσιαστικά είναι και λίγο ανταγωνιστικό. Πάμε όλοι μαζί, όχι ανταγωνιστικό με την κακή έννοια, είναι ένας καλός ανταγωνισμός. Ότι πάμε να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος, ναι, έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ναι. Γιατί γίνεται και μαραθώνι. Το καλό είναι ότι και ο καθένας έχει την αντίσταση στο χέρι του, οπότε mm-hmm. δουλεύει μεν σαν ομάδα, αλλά δουλεύει και ατομικά μέσα στην ομάδα, mm-hmm. διαλέγει την αντίσταση και τη δυσκολία που θέλει να βάλει, οπότε... Νομίζω τα τρία σαν bullets που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Το ένα είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στην φυσική κατάσταση. Ναι, σίγουρα. Το δεύτερο ότι καίει αρκετά, και αρκετά γρήγορα θα μπορούσα να πω το λίπος, γιατί κάνεις μέσα σε μία ώρα, για παράδειγμα, πόσες θερμίδες μπορείς να κάψεις κάποιος. Εξαρτάται από το πρόγραμμα, γύρω στις 400-500 θερμίδες. Για έναν μέσο ασκούμενο. Ναι, κάποιος τερμίδες, πιο προχωρημένος, ναι. και περισσότερο, κάποιος αρχάριος λιγότερο. Να σου πω κάτι. Για παράδειγμα, σε σχέση με άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος και αν θέλει να χάσει βάρος, νομίζω ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή από αυτό που μου λες με τις θερμίδες. Και το τρίτο που θα έλεγα είναι ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Όπως σας ναι, είπα. Ναι, δηλαδή, συνδυάζει τρία πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, η Λένα είναι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για το πώς μπορείτε να γίνετε εσείς spinning instructor. Ουσιαστικά δείτε το και σαν ένα εναλλακτικό επάγγελμα, γιατί στις μέρες που ζούμε και με την ενεργία που υπάρχει μπορείτε να δημιουργήσετε πάρα πολύ εύκολα τη δική σας επιχείρηση, είτε είναι να δουλέψετε σε ένα γυμναστήριο κάνοντας spinning. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ερχόμενος στα σεμινάρια που κάνουμε, mm-hmm. τα οποία ας πούμε τώρα είχαμε το βασικό σεμινάριο που ήταν διήμερο και το κάναμε σε ένα γυμναστήριο, 2 ημέρες που και με θεωρία και πράξη μαθαίνει ο άλλος πώς θα φτιάχνει σωστά το ποδήλατο, που θα το δούμε και παρακάτω σε βίντεο. Mm-hmm. Τις προπονητικές ζώνες που πρέπει να δουλέψει, χρήση παλμογράφου, πώς χρησιμοποιούμε τους παλμούς της καρδιάς μας για να δουλέψουμε αντίστοιχα σε διαφορετικές ζώνες. Και οι παλμοί της καρδιάς, το τι θέλουμε να πετύχουμε. Και οι παλμοί της καρδιάς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καύση του λίπους, βασικά. Ναι, ναι. Και είναι κάποια πράγματα που ίσως να μην τα γνωρίζετε, αλλά στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο τρόπο γύμνασης θα τα μάθετε ούτως ή άλλως, γιατί είναι τόσο αναλυτικά που πρέπει να τα χειρίζεστε και μόνοι σας. Και δεν είναι και ιδιαίτερα όμως δύσκολο από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί όταν είναι μόνο 2 μέρες, σημαίνει ότι είναι πολύ βατό. Εκεί με το καθηγητής πρέπει να πάρει τη βασική γνώση, που mm-hmm. είναι πολύ μαζεμένη και συμπυκνωμένη γνώση του διημέρου, και να την αποδομήσει κάνοντας προπόνηση μετά και μόνος του, να τριφτεί, ας πούμε, που λέμε, Βέβαια. Και για να μπορέσει να μπει σιγά σιγά μετά να διδάσκει. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο ουσιαστικά, έτσι, για να πάρετε μια γεύση και θα μάθουμε ακόμα περισσότερα μετά. The first step in spinner bike setup is to adjust the seat height. As a rough guideline, the top of the saddle should be level with the top of your thigh when you're standing alongside the bike with your leg lifted to a 90-degree angle. As you can see here, the seat is too low. So we're going to raise it up, making sure that the pop pin locks into place. Now, the saddle is aligned with the top of the thigh. The next step is handlebar height, which should be about level with the seat height. Now you're ready to get on the bike for further adjustments, so be sure to tighten the pop pins. Mount the bike and sit on the widest part of the saddle. Perform a heel check by placing the heel of one foot on the center of the pedal, and lower that pedal to the bottom position.
Check to see if the heel reaches to the pedal with an extended leg and hips level in the saddle. In this case, as you can see, the seat is too high and the heel does not reach the pedal. We'll now lower the seat a bit and retry the heel check. Again, be sure to lock in and tighten the pop pins before mounting the bike. Now the heel check is successful. Notice how the heel reaches the center of the pedal with an extended leg. In addition to the heel check, you want to check the degree of knee flexion when your foot is positioned on the pedal for riding. Place the ball of your foot over the center of the pedal. The ball of your foot is also the widest part of your shoe. With the pedal at the lowest position, your knee should be flexed 25 to 35 degrees. This works the same way whether or not you are wearing cycling shoes. If you're not clipping in, place your foot into the cage with the ball of your foot positioned on the center of the pedal. Again, you can see the 25 to 35 degree of knee flexion. Finally, we're going to adjust the seat fore aft, or the distance from the seat to the handlebars. The way we do this is by looking at the relationship between the knee and the pedal when the pedals are level. In this position, we want the front of the kneecap to be aligned directly above the center of the pedal. Here we see that the knee is too far behind the center of the pedal, which means the seat is too far back. To change the seat fore aft position, dismount the bike, loosen the seat slider adjustment, and slide the seat into the desired position. Tighten the knob before getting back on the bike. Mount the bike again and recheck the position. Be sure you're sitting on the widest part of the saddle with your hips level. Now we can see that the front of the knee is aligned directly above the center of the pedal. Now that you have your seat height, handlebar height, and seat fore aft adjusted, pedal slowly to be sure everything feels comfortable. Your shoulders and elbows should be relaxed. You can lower or raise the handlebars, depending on what feels comfortable to you. If you're new to riding, pregnant, or have any back concerns, raise the handlebars to a higher position. If you prefer riding with the handlebars lowered and it doesn't put a strain on your back, that's fine too. Write down your bike settings for quick setup the next time you ride, and periodically go through these steps again to make sure you're riding with the best bike fit possible. This is especially important if you change shoes, start using a gel seat cover, or anything else that may affect the way you fit on the bike. With a proper bike setup, your ride will be comfortable, efficient, and most importantly, safe. Είδατε και σε αυτό το βίντεο, έτσι, που ήταν αρκετά επεξηγηματικό, το πόσο ουσιαστικά αλλάζουν η δυσκολία, η θέση του ανθρώπου που γυρίζεται ουσιαστικά το ποδήλατο του spinning. Λένα, θέλω να μου πεις, τι προϋποθέσεις χρειάζεται κάποιος για να γίνει spinning instructor? Ουσιαστικά όλοι μπορούν να έρθουν να κάνουν το σεμινάριο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, καλό είναι κάποιος να έχει βέβαια εξειδικευμένες γνώσεις γυμναστικής, να έχει τελειώσει κάποια σχολή ή πανεπιστήμιο, mm-hmm. ή να έχει κάποιο αθλητικό παρελθόν, ας πούμε, mm-hmm. Συναφές με την ποδηλασία, βοηθάει. Από την άλλη, και εγώ και ο άλλος μας trainer είμαστε διατεθειμένοι και βοηθάμε πάρα πολύ την ομάδα μας, όπου χρειάζονται βοήθεια πρακτικά, δηλαδή στο πώς θα στήσουν το μάθημά τους, πώς mm-hmm. θα μπουν μετά να διδάξουν, τους υποστηρίζουμε ενεργά πάρα πολύ. Και τους βοηθάμε με διάφορους τρόπους να μπουν στην αίθουσα και να ξέρουν τι κάνουν και να νιώθουν και σιγουριά ότι αυτό που διδάσκουν είναι σωστό. Από ό,τι έχω δει, όλο και περισσότερα γυμναστήρια βάζουν τέτοιο πρόγραμμα, βάζουν το συγκεκριμένο άθλημα στο πρόγραμμά τους. Ναι, ναι. Οπότε είναι ένα αρκετά, έχει μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια, που αυτό βοηθάει στο να θέλει κάποιος περισσότερο, ναι, να γίνει. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που έχει γίνει τάση στην Ελλάδα το mm-hmm. ποδήλατο. Ναι, σωστά. Και μέσα και κυρίως έξω. Αυτό τραβάει κόσμο. Ο κύριος Παπανδρέου βοήθησε αρκετά. Έτσι, περισσότερα. Περισσότερο. Βοηθάει περισσότερο τον κόσμο στο να μπει μέσα και στο γυμναστήριο και να δουλέψει στατικά στο ποδήλατο. Mm-hmm. Πολλοί ποδηλάτες που κάνουν έξω τις μέρες που δεν μπορούν έρχονται μέσα και κάνουν μαζί μας. Mm-hmm. Ή το ανάποδο. Κάποιος ο οποίος δεν κάνει καθόλου ποδήλατο και ξεκινάει μέσα στο στατικό. Μετά αγοράζει ποδήλατο και βγαίνει και κάνει έξω με ομάδα mm-hmm. ή το κάνει συμπληρωματικά. Οπότε το ένα συμπληρώνει το άλλο επί της ουσίας mm-hmm. και βοηθάει πολύ. Θέλω να μου πεις το επόμενο σεμινάριο Edge Spinning πότε είναι και τι θα περιλαμβάνει. Το επόμενο βασικό σεμινάριο είναι αρχές Φλεβάρι, mm-hmm. που δίνει τις βασικές γνώσεις. Προχωρημένο σεμινάριο για αυτούς που είναι ήδη καθηγητές έχουμε τώρα το Δεκέμβριο, στις mm-hmm. 7 και 8 Δεκεμβρίου.
Και θα κάνουμε σεμινάρια για πώς θα ανέβεις μια δύσκολη ανηφόρα, ανάβαση ανηφόρας, τι μουσική χρησιμοποιούμε στο spinning, η νοήρη προπόνηση, πώς μπορούμε να συνδέσουμε μυαλό και σώμα για καλύτερα αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο, που ουσιαστικά τι περιλαμβάνει. Πες μας 2-3 πράγματα πριν το δούμε. Θα δούμε πως πραγματικά όλοι μπορούν να έρθουν και να δοκιμάσουν το πρόγραμμα και πραγματικά όλοι μπορούν να γίνουν και καθηγητές spinning. Mm-hmm. Ένα παιδί με κινητικές δυσκολίες, ο Ιαν, βλέπουμε την ιστορία του στο βίντεο, ενώ οι γιατροί του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπερπατήσει με το πείσμα του και τη θέλησή του, και μέσα από το πρόγραμμα του spinning και γενικότερα της γυμναστικής, μπόρεσε και ξαναπερπάτησε. Και αυτό το παιδί ήταν τόσο παθιασμένο που θέλησε να γίνει και καθηγητής και τα κατάφερε. Και αυτή είναι η ιστορία του. Ωραία, πάμε να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται να το δούμε. Πάμε. My name is Ian McHenry. I've always wanted to be a spin instructor. I've always loved the energy, the vibes, and ever since I just started taking classes, I've just always wanted to do it. Josh Taylor, I saw a couple of his rides on YouTube. I'm like, yeah, that's who I want to be like. For somebody that has cerebral palsy, to be able to get in front of a room and teach, I'm sorry, that's inspiring. I don't care what anybody says. He's going to be doing the fighter pilot ride with me, and you know, that ride is all about overcoming, and I think he's definitely overcoming, and the spinning program is helping him overcome. Ian has cerebral palsy, is that correct, sir? Yes. Just went through the spinning orientation to be an instructor. Thank you, sir. He can be free on the bike, and it's cerebral palsy never comes into it, so it's fantastic for him. Doctors never thought he would walk. He was in a wheelchair for many, many years. He underwent about 5 or 6 surgeries. He started spinning, his mobility got better, and now he's just often spinning. Ian, love you, buddy. Thank you for showing up. No matter what you have, whether you know it's minor or it's major, stay strong. People have said to me, oh, you won't be able to, you know, walk and stuff. You won't be able to play a sport or anything like that. Ignore those people. Ignore those people and believe in yourself. Believe that every day, no matter what you do, no matter what you do, believe that you can give 100% and just focus on what you want to achieve. Έτσι, είδαμε και την ιστορία του Ιαν που από ένα ατύχημα είχε πάθει. Δεν γνωρίζω, αλλά. Πώς όταν είχε κάποια κινητικά προβλήματα και κατάφερε εκτός του να ξαναπερπατήσει, να γίνει spinning instructor και να μας πει όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Λένα, ποιες είναι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή έτσι, στο spinning, στο επίπεδο όμως καθηγητή. Μετά από κάποια χρόνια έχουν βγάλει καινούριο ποδήλατο το οποίο δουλεύει πλέον με VAT. Έχουν εξελίξει δηλαδή και την εκπαίδευση και το ποδήλατο. Αυτό διαφοροποιεί στο εξής την προπόνησή μας. Δεν δουλεύουμε πια με καρδιακούς παλμούς μόνο. Γιατί οι καρδιακοί παλμοί, μέχρι να αυξήσει την αντίσταση, αργούν να ανταποκριθούν. Αργεί η απόκριση της καρδιάς, της φυσιολογικής απόκρισης δηλαδή, αντίστασης καρδιάς. Τα VAT είναι πραγματικά. Είναι πραγματική δύναμη που βάζεις εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Η ανατροφοδότηση είναι ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, τα πραγματικά παραγόμενα VAT τα βλέπεις πλέον στην οθόνη σου. Και εκεί το μέλος κάθε γυμναστηρίου δεν μπορεί να κλέψει, να το πω έτσι εισαγωγικά, δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο στον αέρα, αλλά με την αντίσταση βλέπει και τα VAT που παράγει πόσο δυσκολία έχει στο ποδήλατό του. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο με το καινούριο, με το ολοκένουργιο για την ακρίβεια, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Αναμένεται λοιπόν να έρθει το ολοκένουργιο ποδήλατο του spinning που μετράει και τα VAT, έτσι για να έχετε καλύτερη εικόνα. Πάμε να το δούμε. A lot of people have felt the power of the spinning program, but now you actually get to see it. Users will finally be able to benchmark
their abilities with a number. They're going to understand more about how much power they're able to push on the bike. The spinner blade ion is going to give an accurate measurement of how many calories they're burning in kilojoules. For every kilojoule that you would put out on the bike, that would be equivalent to burning one calorie to make the bike move. It's a great tool to help with weight loss. And the reason is that power is directly tied to calorie burn. Power is a direct measurement. It's happening right then and there. Kind of like they have a personal coach sitting on the handlebars that's never blinking. Constantly reflecting back at me and showing me exactly, hey, this is what you're doing. The power elevated what I was doing in my heart rate training to a whole nother level. Your power tells you how many calories you're burning. Your heart rate is simply a response. So the bike will basically give you all the answers. You'll see your power go up and your heart rate stay steady. And that's nice. The more power I'm producing, the more I'm going to get out of it. The more calorie burn, the more muscular change, the more physiological response. A quick level of getting results in wellness, fitness, and performance. And that's what gave me the results. We're taking what we've learned over the last 20 years and enhancing it with the right technology. We have a generator built into our flywheel that powers the spinning computer so we don't have to replace batteries. And not only does that help our environment, it saves facilities thousands of dollars a year. The clubs will not have to do any type of calibration or maintenance cycle associated with these strain gauges. If you move the bikes around, you store the bikes, you move the bikes in a truck, it won't affect the sensor. The sensor behaves the same way every time. Και έχει και ωραίο design το συγκεκριμένο ποδήλατο. Αυτό σχολίασα εγώ με το που είδα το, έτσι, το τελευταίο καρέ από το βιντεάκι. Επανέλαβε μου πάλι, Λένα, πότε είναι το επόμενο spinning, έτσι, για spinning instructor, που μου είπες ότι είναι το Φεβρουάριο, έτσι. Προχωρημένο σεμινάριο έχουμε τώρα το Δεκέμβριο, mm-hmm. 7 και 8 Δεκεμβρίου. Και το επόμενο βασικό, που είναι το ξεκίνημα, είναι στις αρχές Φλεβάρι. Μπορεί να τα δει κάποιος αυτό από το Facebook, στο Spinning Greece, που είναι mm-hmm. η επίσημη ομάδα. Και στο spinning.com, αν μπει μέσα στο file της Ελλάδας. Μάλιστα. Οπότε, για οποιαδήποτε πληροφορία, Λένα Γεώργα, καταρχήν, είναι καλεσμένη μας για σήμερα. Ή πώς θα γίνεται spinning instructor. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μόλις για ένα Σαββατοκύριακο. Τα χρήματα, από ό,τι γνωρίζω, είναι βατά, σε απίστευτο βαθμό. Οπότε, μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας σχετικά σύντομα, αρκεί βέβαια να αφιερώσετε και λίγο χρόνο για να εκπαιδευτείτε και να αποκτήσετε και μια μικρή εμπειρία. Να δηλαδή, πούμε κιόλας ότι αυτό το πτυχίο mm-hmm. είναι ένα πτυχίο το οποίο είναι παγκόσμιας αναγνώρισης. Mm-hmm. Όπου και αν πας στον κόσμο, η εταιρεία είναι παγκόσμια, υπάρχουν παντού γυμναστήρια, πάρα πολλά. Πάνω από 30.000 γυμναστήρια συνεργαζόμενα σε όλο τον κόσμο. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, οπότε άμα μπείτε στη διαδικασία να φύγετε κάποια στιγμή έξω, το πτυχίο μετράει και για έξω. Οπότε ακόμα. Και είναι σημαντικό καλύτερο. Να προσέχουν οι γυμναστές να δουλεύουν με τα αυθεντικά, με τα original προγράμματα mm-hmm. και όχι με προγράμματα απομιμήσεις, γιατί δυστυχώς έχουν βγει πολλά προγράμματα τα οποία είναι απομίμηση. Πάντα όταν ένα πράγμα πάει καλά και το ακολουθεί ο κόσμος, πάντα βγαίνουν απομιμήσεις. Ναι. Καλό είναι να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να παίρνουμε το αυθεντικό, spinning, ποδήλατο, γιατί πραγματικά θα είναι μια εμπειρία που θα σας χαρίσει πάρα πολύ ωραίο σώμα, πάρα πολύ έτσι, ευεξία, γιατί είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Και επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ όταν είχα δοκιμάσει, ξαφνικά γίνεσαι φίλος με όλο τον κόσμο εκεί. Yeah. Είναι πολύ. Είναι αυτό που σου λέω, ο καλός ανταγωνισμός. Και είναι ωραία ενέργεια, είναι ωραίο μαζί, το κλίμα. Ναι. Και γίνεσαι ομάδα με τον άλλον. Και αυτό είναι ανίκητο. Οπότε, δοκιμάστε το σαν άθλημα σε οποιοδήποτε γυμναστήριο. Που μπορεί, υπάρχει και λίστα με τα γυμναστήρια που μπορείτε να το βρείτε. Ή δοκιμάστε να γίνετε spinning instructor, γιατί πολύ έτσι εύκολα και απλά θα πάρετε ένα πτυχίο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο και με ένα άκρος έτσι διασκεδαστικό επάγγελμα. Λένα, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε δύο λεπτά με την αστρολόγο του myastro.gr, Ολυμπία Χριστοδουλή.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Ζήσει τη Ζωή και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αστρολόγο του myastro.gr, Ολυμπία Χριστοδουλή. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι μου κάνεις, αγαπημένη αστρολόγε? Καλά είσαι? Καλύτερα σήμερα από το κρύο, μάλλον. Α, ναι, ναι, ναι. Τη Δευτέρα ήσουν. Ναι, λίγο καλύτερα, όπως το είπες και εσύ. Λίγο καλύτερα, ναι. Τι κάνεις, πώς θα είναι αυτό το τριήμερο για όλους εμάς? Έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα, γιατί και την προηγούμενη φορά δεν έχετε παράπονο, σας είπα καλά. Γενικά οι μέρες έχουν ένα καλό κλίμα. Ωραία. Και για αυτό το τριήμερο έχουμε, είναι ενεργές ήδη οι όψεις που είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, Αφροδίτη, Αντίθεση, Δία. Που κορυφώνονταν, που ήταν η κορύφωσή τους ήταν την Πέμπτη. Ορίστε, ναι, που είχαμε πει την Πέμπτη, οι οποίες διατηρούν το καλό κλίμα. Αλλά έρχεται να προσθεθεί άλλη μία. Άρα. Και είναι αυτή του τριγώνου μεταξύ του ήλιου και, και του ουρανού. Είναι πολύ έντονη όψη και δημιουργεί καταρχάς μία διάθεση ελευθερίας. Μία διάθεση να κάνουμε πράγματα διαφορετικά. Να απελευθερωθούμε από ό,τι μας πιέζει, να αποδεσμευτούμε. Να αλλάξουμε πράγματα. Και γενικά οδεί και το μηχανισμό των εξελίξεων που θα κινητοποιήσει πρόσωπα, πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές ξαφνικές συναντήσεις το διάστημα αυτό, τις ημέρες αυτές. Από εκεί που δεν το περιμένουμε πέφτουμε πάνω σε πρόσωπα τα οποία έχουν να μας πούνε κάτι. Ο έρωτας παίζει πολύ τις ημέρες αυτές. Πάμε, Ολυμπία, να ακούσουμε ένα-ένα τα ζώδια, γιατί δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Κριό, όπου είναι σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα γενικά τις μέρες αυτές. Κινούνται σε πάρα πολύ έντονη ρυθμή, σε πολύ έντονο ρυθμό. Η διάθεσή τους είναι πολύ καλή και παίζει πολύ έντονο σκηνικό στην ερωτική του ζωή, η οποία παίρνει φωτιά κυριολεκτικά. Ιδιαίτερα για τους κριούς που έχουν γεννηθεί 29, 30 και 31 Μαρτίου, είναι πολύ πιθανό να έχουν μια νέα ξαφνική γνωριμία. Και η οποία θα τους ανοίξει και ένα νέο κύκλο στην ερωτική τους ζωή. Ακόμα κάποιες ειδήσεις ή κάποιες ξαφνικές συναντήσεις τους δίνουν και πολύ μεγάλη χαρά στο τρίμερο αυτό. Για τους Ταύρους ασχολούνται περισσότερο με τις σχέσεις τους, ιδιαίτερα με τον ερωτικό τους σύντροφο, όπου τα πράγματα κινούνται σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα και θα υπάρξουν και ευκαιρίες και να ξεκαθαρίσουν κατά πολύ το τοπίο των σχέσεών τους, αλλά και να έρθουν και κοντά στους άλλους, ιδιαίτερα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 27, 28, 29 Απριλίου. Τις μέρες αυτές μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες ξαφνικές και ευχάριστες ανατροπές ή ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά τους και που πολύ πιθανά να τους ανοίξουν και ένα νέο δρόμο και να τους δώσουν και νέες ευκαιρίες οικονομικού χαρακτήρα. Για τους Διδύμους, το σενάριο μιλάει για ανατροπές, οι οποίες έχουν να κάνουν με φιλικά πρόσωπα που θα λειτουργήσουν πολύ καλά για την ψυχολογία τους. Συναντήσεις που μπορεί να έχουν τις ημέρες αυτές μπορεί να έχουν ένα άκρος ερωτικό χαρακτήρα. Γιατί οι μέρες προδιαθέτουν, όπως είπαμε, για ξαφνικές ερωτικές καταστάσεις. Περισσότερο για τους Διδύμους που έχουν γεννηθεί 28, 29 και 30 Μαΐου. Έξοδοι παρέες περνάνε καλά, ας φροντίσουν να οργανώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, γιατί θα υπάρχουν εκπλήξεις και στοιχεία ανατροπής που μπορεί να τους φανούν έτσι πολύ, να έχουν πολύ suspense. Ο καρκίνος είναι σε μια φάση περισσότερο να ασχοληθεί με τα σχέδιά του, με τα προγράμματά του, με αυτά που θέλει να οργανώσει. Θα έχει τη δυνατότητα τις μέρες αυτές να έχει κάποιες καλές επαφές που θα τονώσουν την ψυχολογία του. Αν έχουν παιδιά, οι καρκίνοι μας ασχολούνται περισσότερο μαζί τους και μάλιστα μπορεί να πάρουν μια ικανοποίηση και από ένα ζήτημα που τα αφορά. Αλλά και η ερωτική του ζωή κινείται σε αρκετά καλά επίπεδα και με τον ερωτικό του σύντροφο θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά, να μιλήσουν, να συζητήσουν. Οι καρκίνοι τώρα που έχουν γεννηθεί 29 και 30 Ιουνίου αλλά και 1η Ιουλίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε κάποιες ξαφνικές προτάσεις ή απρόοπτα καλές εξελίξεις που αφορούν τα εργασιακά του ζητήματα. Μάλιστα. Τα λέω πολύ γρήγορα, γιατί τα λες υπέροχα, πίστεψέ με. Γιατί μου είπες ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πίστεψέ με, είσαι υπέροχη, αλήθεια. Ωραία. Τα λιοντάρια αλλάζει η ψυχολογία τους τελείως. Γίνονται πολύ αισιόδοξα, βγαίνουν από το σπίτι, περνάνε καλά, με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα. Γενικά κάνουν ένα διάλειμμα από τη δυσκολία είχαν περάσει τον τελευταίο καιρό. Συγγνώμη. Μπορεί επίσης να δουν και τα σχέδιά τους και τις ιδέες τους που μεθοδεύουν το τελευταίο διάστημα να προωθούνται με μοναδικά καλό τρόπο.
Επίσης, τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 30 και 31 Ιουλίου αλλά και 1η Αυγούστου ενδέχεται να έχουν μια πολύ σημαντική ερωτική συνάντηση, η οποία θα τους απογειώσει. Αυτές οι ημερομηνίες των λιονταριών μπορεί να έχουν και κάποια ξαφνικά και απροσδόκητα κέρδη. Για τους παρθένους είναι ένα τριήμερο που θα θελήσουν να το ρίξουν έξω, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν περισσότερο, να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους που αγαπάνε και να έχουν και κάποιες σημαντικές επαφές που θα λειτουργήσουν θετικά στα σχέδιά τους. Επίσης θα έχουν και αρκετές εξόδους και η ερωτική τους ζωή φαίνεται έτσι να έχει έναν ανανεωτικό χαρακτήρα. Περισσότερο για τους παρθένους τώρα που έχουν γεννηθεί 31 Αυγούστου αλλά και 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν κάποιες εξελίξεις που αφορούν τα οικογενειακά τους ζητήματα. Ίσως υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις ή τακτοποιήσεις με τα οικονομικά τους ή ακόμα και με τα οικονομικά του συντρόφου τους. Επίσης ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο μιας πρότασης που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά και μπορεί εδώ να τους δημιουργήσει κάποια διλήμματα ως προς το πώς θα τη χειριστούν. Για τους ζυγούς, το τρίμερο αυτό τους αλλάζει τελείως ψυχολογία, τους βάζει σε μια καλύτερη διάθεση και αυτούς και δημιουργεί προϋποθέσεις για να περάσουν καλά με φίλους, είτε κοινωνικού περιεχομένου εξόδους, αλλά όπως και να έχει εκτονώνονται και ξεδίνουν. Συζητήσεις που κάνουν τις μέρες αυτές μπορεί να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μάλιστα καλύτερο από ό,τι περιμένανε. Στους ζυγούς τώρα που έχουν γεννηθεί 30 Σεπτεμβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής επαγγελματικής πρότασης ή συνεργασίας, η οποία θα έχει και πολύ καλές προοπτικές και για αυτούς, αλλά βεβαίως και το ερωτικό κομμάτι της ζωής τους μπορεί να έχει πολύ έντονες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Για τους Σκορπιούς, ασχολούνται περισσότερο με τα προσωπικά τους, η διάθεσή τους και εδώ είναι να περάσουν καλά, να εκτονώσουν την ενέργειά τους και η ερωτική τους ζωή θα έχει εξελίξεις. Είτε με τον ερωτικό τους σύντροφο θα περάσουν πολύ καλά, θα επικοινωνήσουν καλύτερα ή θα κάνουν έτσι πιο πράγματα που δεν τα κάνουν συνήθως. Αλλά και γενικά θα λέγαμε ότι στη ζωή των Σκορπιών τα πράγματα παίρνουν μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία λειτουργεί και ιδιαίτερα ευεργετικά, ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής λύσης που αφορά τα οικονομικά τους ζητήματα και που μπορεί να έρθει σαν απομηχανής Θεός και να τους ανακουφίσει ή ακόμα και η προοπτική μιας ενδιαφέρουσας πρότασης επαγγελματικής. Μάλιστα. Για τους τοξότες, οι οποίοι είναι και οι πρωταγωνιστές, τα πράγματα αλλάζουν πολύ και τις μέρες αυτές έχουν μια πολύ μεγάλη μεταστροφή και μπαίνουν στη γνωστή τους έτσι αισιόδοξη κατάσταση. Έχουν έντονη δραστηριότητα και ξαφνικά γεγονότα, τα οποία θα λειτουργήσουν με πολύ θετικό τρόπο στις εξελίξεις τους. Πολύ πιθανό να δουν τα σχέδιά τους να παίρνουν μια αναπάντεχα καλή τροπή που θα τους χαροποιήσει. Περισσότερο για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Βεβαίως, για αυτές τις ημερομηνίες πρωταγωνιστής είναι ο έρωτας και ένα σενάριο κεραυνοβόλου έρωτα τους συνεπέρνει. Μάλιστα. Για τους εγώκερους είναι αρκετά καλές και για εσάς στο τρίμερο που ακολουθεί οι εξελίξεις. Πρώτο λόγο έχει η προσωπική σας ζωή, οι επιθυμίες σας, οι διαθέσεις σας. Νιώθετε την ανάγκη έτσι να βρεθείτε περισσότερο στις σταθερές σας, στους ανθρώπους που νιώθετε οικεία και καλά μαζί τους και βεβαίως και με τους φίλους σας. Και η ερωτική σας ζωή περνά από έντονες διεργασίες, καθώς είτε αν κάποιοι από τους φίλους εγώκερους έχουν μπει στη διαδικασία μιας νέας σχέσης, θα είναι πολύ καλά και θα έχουν έτσι και πολύ ωραία συναισθήματα και πολύ καλές στιγμές αυτό το τριήμερο. Αλλά για τους αδέσμευτους εγώκερους έχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες να κάνουν νέες ενάρξεις στην ερωτική του ζωή. Για τους εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου, εκείνο που φαίνεται να ενεργοποιείται είναι οι εξελίξεις που αφορούν τα οικονομικά τους. Κάτι που διαπραγματεύονται θα τους δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, χωρίς να το περιμένουν κιόλας πολλές φορές. Για τους υδροχόους, το κλίμα έχει αλλάξει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Είναι αισθητή αλλαγή στο σκηνικό της ζωής τους και εκείνοι βγαίνουν, διασκεδάζουν, περνάνε καλά. Τώρα, τις ημέρες αυτές, το τριήμερο, κάποιες ειδήσεις που έρχονται στα αυτιά τους έχουν πολύ καλές πληροφορίες για ένα ζήτημα που τους αφορά και που αν το εκμεταλλευτούν μπορεί να βγουν και πολύ ωφελημένοι. Επίσης, θα υπάρξουν ξαφνικές συναντήσεις, ξαφνικές επαφές που μπορεί να αφορούν και τα πρόσωπα της ερωτικής τους ζωής και θα λειτουργήσουν και άκρως ανατρεπτικά στην καθημερινότητά τους και τους δίνουν και ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερο suspense. Περισσότερο για τους υδροχόους που έχουν γεννηθεί 28 και 29 Γενάρη.
Και για τους ηχθείς είναι ένα τριήμερο με αρκετά καλές εξελίξεις. Θα έχουν μια τάση να κάνουν διαφορετικά πράγματα, να εκτονώσουν την ενέργειά τους κάνοντας κάτι καινούριο. Δεν είναι καθόλου απίθανο και μια μικρή απόδραση με τον σύντροφό τους, θα τους κάνει να περάσουν και πολύ καλά. Ή ακόμα και κάποιες ειδήσεις που έρχονται στα αυτιά τους έχουν ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρα. Για τους ηχθείς τώρα που έχουν γεννηθεί 27 και 28 Φεβρουαρίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν κάποιες ξαφνικές εξελίξεις που αφορούν τα επαγγελματικά τους ή μια επαγγελματική πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάτι καλό και για τα οικονομικά τους. Μάλιστα. Αυτά για σήμερα. Το τρίμερο είναι πολύ καλό. Ας φροντίσουμε να το εκμεταλλευτούμε όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προβλέψεις σου. Να είσαστε καλά, καλά να περνάτε. Καλή να περάσεις και εσύ. Σου εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να είσαι ακόμα καλύτερα και να μας τα πεις. Τα λέμε πάλι, ναι. Ελπίζω η φωνή μου, ναι. Φιλάκια πολλά, Ολυμπία μου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, μάλλον πρώτα να σας πω κάτι άλλο πριν σας πάω στο βίντεο. Όπως γνωρίζετε, γιατί το έχουμε πει έτσι αρκετές φορές εδώ μέσα από το Ζήτητε τη Ζωή, στο zoogla.gr υπάρχει η εκπομπή «Κάνω σινεμά». Σε αυτή τη μοναδική εκπομπή, για την ακρίβεια, μπορείτε να στείλετε τη δική σας ταινία και να προβληθεί και να συμμετέχετε σε διαγωνισμό που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς στο διαγωνισμό του «Κάνω σινεμά». Και μετά θα δούμε τι ταινία ετοιμάζει ο Χρήστος Αρώνης για αυτή την εκπομπή την Κυριακή στις 2 η ώρα. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Εδώ ακριβώς όπως είπε και στο τρέιλερ του Κάνω σινεμά, σε αυτό το κανάλι, στο δικό σας κανάλι, κάντε τη δική σας ταινία γιατί αξίζει τον κόπο και πείτε όλα αυτά τα πράγματα που σας απασχολούν και δείτε τη φυσικά να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό και να προβάλλετε κανονικά στην εκπομπή του Χρήστου Αρώνη Κάνω σινεμά. Για αυτή την Κυριακή στις 2 η ώρα θα προβληθεί η ταινία «Όταν οι παππούδες μας ήταν παιδιά». Και να σας πω έτσι 2-3 πράγματα. Οι μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης συμμετείχαν με αυτή την ταινία στο 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης, μία ευκαιρία». Σε συγκεκριμένη ταινία υπάρχουν θεματικές ενότητες όπως εκπαίδευση, οικογένεια, ανθρώπινες σχέσεις και μάλιστα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός καινοτόμου προγράμματος ανακαλύπτοντας την τρίτη ηλικία μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο στόχος είναι ουσιαστικά τα παιδιά να προσεγγίσουν άτομα τρίτης ηλικίας και να νιώσουν πιο κοντά τους και ώστε έτσι να γεφυρωθεί λίγο το χάσμα γενεών που λέμε ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη ηλικία. Πτυχές της ζωής των παιδιών και των εφήβων της δεκαετίας του 50 και 60 θα μάθετε ουσιαστικά από τη συγκεκριμένη ταινία. Γιατί θα την περιγράφουν μέσα από τις αναμνήσεις τους άνθρωποι όπως ο παππούς και η γιαγιά του 11χρονου Πέτρου. Λοιπόν, για την πραγματοποίηση της ταινίας πήραν μέρος 2 τμήματα της 6ης Δημοτικού, σύνολο 37 μαθητές, με την καθοδήγηση του κυρίου Βαγγέλη Χριστόπουλου και της κυρίας Ναταλίας Τζίτζη. Καταρχήν, μπράβο και στους δύο καθηγητές που ασχολούνται με την τάξη για τα παιδιά, ακόμα και σε τέτοιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δάσκαλοι είναι πραγματικά το πρότυπο ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία. Τους έχουμε λίγο και σαν θεούς. Οπότε, μπράβο και στους δύο αυτούς καθηγητές που μπήκαν στη διαδικασία να βάλουν τους 37 μαθητές τους να κάνουν μια πολύ ωραία ταινία και να τη στείλουν στο Ζούγκλα. Δείτε την ταινία «Όταν οι παππούδες μας ήταν παιδιά» την Κυριακή στις 2 η ώρα στην εκπομπή «Κάνω σινεμά» του Χρήστου Αρώνη. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα 6 με 7. Εδώ στο Ζήσε τη Ζωή. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.